Λοιπόν, για πείτε μας, πίσω είναι και ο αυτοκράτορα. Πίσω έχουμε και έναν αυτοκράτορα. Βέβαια. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι, ναι. Και κατά άλλους, δεν ήταν αυτοκράτορας, αλλά ήταν ο Βατάτζης. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια. Κατά άλλους ήταν, λένε ότι ήταν απλά πρίγκιπας του Μιστρά, του δεσποτάτα του Μιστρά ο Κωνσταντίνος. Τέλος πάντων, άλλοι δεν αναγνωρίζουν τον Κωνσταντίνο και αναγνωρίζουν τον Βατάτζη. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά ο Κωνσταντίνος επίσημα ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Τελεία και παύλα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος αυτοκράτορα εδώ στην Ομόνοια. Α, μιλάμε τώρα για το Φραγκεδάκι. Ναι. Α, αυτός είναι ο αυτοκράτορας των οικολόγων. Αυτή είναι άλλη περίπτωση, άλλη ιστορία. Αυτός κατηγορείται τώρα ότι τελευταία ξεγέλασε κάποιον γνωστό τύπο, τον Γουλιέλμο. Ναι. Ένα γνωστό, τέλος πάντων, τύπο. Ναι. Ο οποίος κατάφερε και πήρε ένα βιβλίο γνωσμένης αξίας και το πήρε μόλις 50 λεπτά. Πώς κατάφερε έτσι και το ξεγέλασε. Το πήρε μόνο 50 λεπτά. Τελικά είναι πανούργος αυτός ο αυτοκράτορας. Λοιπόν, των Ελλήνων οικολόγων. Λοιπόν, τι άλλο να πω για το Φραγκεδάκι. Ότι πολέμησε στην Κύπρο. Α, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ότι λέει ότι πολέμησε στην Κύπρο. Ότι είχε πάει στις διαδηλώσεις για την Κύπρο. Ότι ήταν στην Ιταλία και έριχνε βόμβες. Με την Κόζα Νόστρα. Με τους Νουέβο Όρντινε, με την νέα. Νουέβο Όρντινε, με μια νεοφασιστική ομάδα. Α, συνεχίζει του Μουσουλίνη, ναι. Έριχνε βόμβες. Ξέρεις ότι πήγε να δολοφονήσει το Μακάριο. Ότι πήγε να δολοφονήσει το Μακάριο. Πρόσεξε όμως, οι σφαίρες που χρησιμοποίησε όμως, δεν κατάλαβες. Οι σφαίρες ήταν ειδικές. Είχαν ένα ειδικό μαγνήτη μέσα που όταν χτυπά τον άλλο, το σέρνει προς τον τοίχο. Αυτές οι σφαίρες ούτε στο Star Wars δεν υπάρχουν. Που τις βρήκε ο Φραγκεδάκης. Ναι. Άλλο. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, πάντως είναι ένας αξιοσέβαστος ηγέτης που ηγείται ενός σωματείου το οποίο καταφέρει να οργανώνει καλές εκδρομές, να συνενώνει πολλές έτσι, τάσεις και καταστάσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Έχει καταφέρει και τον διατηρεί πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα είναι ένας, ας πούμε, θα λέγαμε, αξιόλογος θα έλεγα ηγέτης, ας πούμε, στην περιοχή εκεί πέρα. Ελέγχει πολλούς τομείς αυτού του σωματείου. Ναι. Τους Ιλουμινάτι. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, άλλωστε ότι είναι και στην ομάδα Έψιλον με τους Κουρίτες. Είναι και στους... ήταν και είχε πάρει και τον... ήταν και Ροδόσταυρος. Ναι. Ακόμα και στους γνωστοί, ακόμα και είχε βγει και συνειδητά κάποτε από τη στιγμή μας είχε διηγηθεί ότι είχε βγει συνειδητά το εθερικό του σώμα από το σώμα. Του Φραγκεδάκη. Ναι, με μια ομάδα του γνωστικιστών είχε κάνει το τεστ, ας πούμε, και ήταν ο μόνος, λέει, που βγήκε έξω από το σώμα του και δεν τρελάθηκε και ξαναγύρισε. Ενώ άλλοι τρελαθήκαν. Σαν ο Πέτρος πήγε, ναι. Ναι. Είχε βγει δηλαδή από το σώμα του. Έχει γνωρίσει πολλά, έχει μπει σε πολλές ομάδες. Είναι έτσι ένας άνθρωπος. 33ος μασόνος, 33ος βαθμός μασόνων. Ναι, είναι έτσι ένας άνθρωπος, ας πούμε, πιστεύω. Έχει εισαγάγει άλλωστε και το τσάι, το γνωστό από την Κρήτη, το τσάι Μανδραγόρα, το περιβόητο τσάι Μανδραγόρα. Σίγουρα δηλαδή είναι ευρηματικός άνθρωπος. Ευρηματικός, έχει πολλές εμπειρίες. Δείχνει ότι έχει πολλές εμπειρίες. Έχει στρατευτεί σε πάρα πολλούς χώρους. Πονεύει για το Θιβέτ. Χορεύει για το Θιβέτ, έχει μπει σε οργανώσεις από αντίθετους χώρους. Έχει μπλέξει και αντίθετους πολιτικούς χώρους μεταξύ. Λένε πως είναι εβραϊκής καταγωγής ο Φραγκεδάκης. Σε ένα πολιτικό γραφείο που πήγα μου είπαν πως είναι εβραϊκής καταγωγής. Εντάξει, συζητείτε και αυτό. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Εντάξει, μόνο ότι ακόμα στο Skulls and Bones δεν ξέρω αν είναι. Να μην μάθουμε και αυτό ότι είναι και στο Skulls and Bones, ας πούμε. Του πούλησε και ένα βιβλίο για το Skulls and Bones εγώ. Άλλο έναν ευρώ.
Α, εντάξει. Πάλι σε εξαπάτησε. Ναι, κατάφερα πάλι. Και στο πήρε μόνη σε ένα έφερα αυτό το βιβλίο. Ενώ είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό που το είχε παρουσιάσει και ο κύριος. Το είχε παρουσιάσει και ένας άλλος γνωστός πολιτικού κόμματος για τους Skulls and Bones. Υποτίθεται πως είναι αρχεία που δύσκολα κανείς τα βρίσκει και πως θα πρέπει να κοστίζουν πιο ακριβά. Αλλά πέρα από τις διηγήσεις, ας πούμε, και την μυθοπλασία του tour operator της Ομόνιας, γιατί είναι ένα είδος tour operator, οργανώνει εκδρομές, tour leader, tour operator, πέρα από αυτές τις μύθες, έχει έξυπνο τρόπο να παρουσιάζει, είτε είναι αληθινά, είτε δεν είναι ακριβώς αληθινά, διάφορα γεγονότα και τα παρουσιάζει με τέτοια πλοκή και τέτοια δράση που φαίνονται πολλές φορές ότι τα έχει ζήσει. Τώρα, who knows, ποιος ξέρει, αλλά σίγουρα δείχνει ότι ήταν μέσα σε πάρα πολλές καταστάσεις. Ναι. Και είχε πάρα πολλές εμπειρίες, ακόμα και ότι είχε και ο πατέρας του τουριστικές επιχειρήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι τέλος πάντων, ναι. Μέχρι και ένας Ρουμάνος που τον έχει εκεί βοηθό στο γραφείο, του είπε, μα πόσες ζωές έχεις ζήσει για να τα κάνεις όλα αυτά, του λέει. Ναι. Εντάξει. Σίγουρα... αξίζει κανείς να τον παρακολουθεί. Όποιοι δεν είναι πιστοί σε αυτόν. Όποιοι δεν είναι πιστοί στον... σε αυτόν... στον αυτοκάτορα, ναι. Όποιοι όχι δεν... αυτόν τον αυτοκάτορα, α, τον Κωνσταντίνο, τον άλλον, τον Φραγκεδάκη λέμε. Όποιοι δεν είναι πιστοί, θα, η τιμωρία τους θα είναι να τους να υποστούν, πιστεύω, με έναν ήπιο τρόπο, υπόκλεισμα. Ναι, τους απομονώνει. Θα τους κάνει, θα τους απομονώσει και θα τους κάνει υπόκλεισμα, δηλαδή θα τους, ναι, το... θα τους κάνει, ξέρεις, θα τους καθαρίσει το έντερο με, ναι, τρόπο. Δηλαδή κάποιος τους ανεβάζει, τους κατεβάζει, όπως τον Εφαντίν π.χ. Ήταν, τον είχε για Θεό και μετά τον πέταξε τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ή τον Χασάπι, τον Αποστόλη, το είχε για Θεό στην αρχή και μετά τον πέταξε. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Ο Αποστόλης είναι με άλλη παραγνωρισμένη προσωπικότητα, η οποία έχει λίγο λιδωρηθεί, θα λέγαμε, αλλά είναι και αυτός έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται και μεσίτης, μην το ξεχνάμε. Ναι, πέρα από Χασαποσφαγέας. Εντάξει, είναι και είναι νυν μεσίτης. Ναι. Τέος Χασαποσφαγέας και του πρόεδρος του Σωματείου Εκδωρέων. Ναι. Τώρα είναι και θεωρείται και μεσίτης, αλλά θεωρείται και πολιτευτής κιόλας, των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Ήταν τομεάρχης Νέας Δημοκρατίας ο Φραγκεδάκης. Εντάξει. Ναι. Έδρανε τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο. Ναι. Έκανε έρωτα με την Τώρα. Ακόμα και με το Κουκουέ έχει δηλώσει ότι έχει πάει ο Φραγκεδάκης. Ναι, αφού είχε πάει μαζί στο Ποντίκι. Είχατε πάει μαζί στο Ποντίκι. Ναι, με το Φραγκεδάκη. Ναι. Στην εφημερίδα. Έχει περάσει οργώσει όλους τους χώρους, ας πούμε. Έχει... κατά βάθος όμως πιστεύω ότι είναι καλοκάγαθος, καλοκάγαθος, έτσι, ξέρω, ναι, δεν έχει, ας πούμε. Καλόκαγαθος απατεώνας τον είχα βγάλει όταν τον πρωτογνώρισα πριν 5 χρόνια. Εντάξει, τώρα μην τον... θεοσοφιστής είναι, μασόνος είναι. Είναι, εντάξει, κινείται, έχει μια... είναι πολύπλοκος γενικά. Αρχιερέας στον Πόλωνα, έχει βαφτίσει τον Παντελέον το δίκαιο από Πόλωνα. Αρχιβουδιστής, το βουδιστόν αρχηγός. Τέλος πάντων, εντάξει, βουδιστρόνια, πώς τα λέει και ο Αργύρης ο Τσακαλίας, βουδόνια, με τεσσαρκωτήρια, κουρίτης. Α, και το είπαμε αυτό ότι ήταν κουρίτης, ας πούμε, εντάξει, και με την ομάδα Εψιλον και τα λοιπά. Ο ιδέων άντρα που πήδηξε μέσα, ναι, με το σκηνή. Τέλος πάντων, είναι έτσι μια... είναι πολύπλευρος, θα λέγαμε. Έχει διάφορες διαστάσεις, ας πούμε, στον τρόπο που σκέφτεται και έχει περάσει από διαφορετικούς χώρους. Ακόμα και από χώρους, ας πούμε, που είναι λίγο σκοτεινοί, θα λέγαμε. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να τους κατονομάσουμε. Δεν είναι του παρόντος να τους θέσουμε αυτούς, αλλά γενικά όσο έχει περάσει από διαφορετικούς χώρους, ας πούμε, και ένα βίο που είναι υπό μελέτη. Ναι. Αυτά είχα να πω. Επίσης έχει, μαζί μου έχει ανάψει κεριά σε εκκλησίες. Έχει πάει σε συναγωγές. Έχει πάει σε δωδεκαθεστικούς χώρους, σε βουδιστικούς χώρους, θεοσοφιστικούς χώρους, μασονικούς χώρους. Εντάξει, είπαμε, έχει περάσει από πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και τα λοιπά.
Εντάξει. Ξέρεις τι κάνει η καταγωγή του βαθιά. Ποια? Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, ελευθέρωσε την Κρήτη από τα αραβικά στρατεύματα. Ναι. Είχε διότι ένα μεγάλο μέρος του νησιού είχε σφαγεί από τους Άραβες, ναι, οι σκλαβουθοί κτλ. Είχε φέρει ο αυτοκράτορας αυτός, ο Φωκάς, 10 αρχοντικές οικογένειες. Ναι. Να πηγήσουν την. Mm. Και από Έλληνες και από Αρμένιδες και από άλλους από την αυτοκρατορία. Mm. Και μία από τις 10 αρχοντικές οικογένειες που είχε φέρει ο Φωκάς, ναι, είναι η οικογένεια του Φραγκράκη. Έλα ρε. Άρα δικαιούται το 1 δέκατο της Κρήτης. Είναι δική του. Το 1 δέκατο της Κρήτης είναι δική του. Έλα ρε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Αυτό που μου λες τώρα δείχνει πάρα πολλά. Τι να πούμε πλέον, ας πούμε. Εντάξει, αφόσον ας πούμε περίπου ανήκει, έχει το 1 δέκατο της Κρήτης, είναι μέσα στις 10 καλύτερες οικογένειες της Κρήτης, ας πούμε. Και όπως είναι άστεγος. Εντάξει. Άστεγος. Ποιος ξέρει τώρα. Είναι άστεγος. Είναι άνεργος. Είναι... Κινείται πάντως μεταξύ... Σε πάρα πολλούς χώρους, ρε παιδί μου. Είναι, ελέγχει πολλά πράγματα. Είναι ο ένας είναι και ομονιακός, αλλά... Μπορεί να πάει και να ανέβει και πιο στο κολονάκι, σιγά σιγά. Ναι, γεια σας παιδιά, είμαι πρόεδρος, λέει. Όταν μπήκαμε στο gay bar, παιδί μου. Ναι. Γεια σας παιδιά, είμαι πρόεδρος, λέει. Και ρωτάει ένας από τους γκέι εκεί πέρα, μα τι πρόεδρος, λέει. Εγώ είμαι ο πρόεδρος, λέει. Και μετά φανίζει το αρχιστιάς ο προφήτης και λέει, εγώ είμαι ο και εγώ είμαι ο πλανητάρχης. Α, εντάξει. Υπάρχει ο αντίπαλο δέος, υπάρχει πλανητάρχης. Υπάρχουν πρόεδροι, αυτοκράτορες, πλανητάρχες, υπάρχουν... Στο σύλλογο, κομμουνιστές, χρυσαυγίτες, διάφοροι. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις σε αυτό το σωματείο. Έχει καταφέρει... Μέχρι και στο πνευματικό κέντρο των Ευρών πήγαινε ο Φραγκεδάκης. Μέχρι στο ποιο? Εκεί, στο πνευματικό κέντρο, με τον Ελιέζερ, με αυτούς έχει πάει μαζί μου. Έλα ρε. Τον Εβραίο, με τον Κούμπερπερκ, μέχρι και εκεί έχει πάει. Ο χρυσαυγίτης τώρα. Ναι, και με αυτούς, ναι, με όλους, ναι, καλά. Με όλους και με κανένα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, η ουσία είναι ότι τελικά, εντάξει, έχει καταφέρει να κάνει καλές εκδρομές. Συναισθιάσεις διάφορες. Να συνενώνει πολλές φορές αντίθετους ανθρώπους σε ένα βαθμό, αντίθετες καταστάσεις, να μπορεί να κάνει ένα είδος management, διαχείρισης. Πολλές φορές ακόμα και διαχείριση τρελών, αλλά τους διαχειρίζεται με έναν έξυπνο τρόπο. Τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν. Τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν και καταφέρει να το πουλάει αυτό με έναν έξυπνο τρόπο πολλές φορές. Ο ίδιος δηλώνει πως είναι ο δεύτερος Μακιαβέλη, ένας δεύτερος Νίκολο Μακιαβέλη. Μπράβο, ναι. Θα λέγαμε να έχει μια σχέση λίγο με Νίκολο Μακιαβέλη. Όπως όταν έχει πήρα τα χρήματα από το. Θυμάσαι από το Στεργίου, τι πήγα και έκανα με τα χρήματα που πήρα από το. Είχε πάρει χρήματα από το Στεργίου. Εγώ πήρα χρήματα από το Στεργίου. Πήρα βιβλία. Πήρα το βιβλίο του Νίκο Μακιαβέλη. Α, του Νίκολο Μακιαβέλη. Άλλη επιχείρηση που έκανα, μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι. Αυτή είναι άλλη ιστορία τώρα, άλλη υπόθεση. Εντάξει, αυτά είχα να πω ότι για τον. Έχει φέρει τη Δέσποινα του Παλαιομερολογίτες στο σύλλογο. Αυτά είχα να πω για τον κύριο Φραγκεδάκη. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμούμε, ο οποίος έχει δώσει πολλά, ας πούμε, γενικά. Βοηθάει πολλές φορές. Έχει την πρόθεση να βοηθήσει. Ναι. Ο σκύλος μου τόρμηξε. Εντάξει. Έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Έχει αίσθηση του χιούμορ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει αίσθηση του χιούμορ, σίγουρα έχει μια ευφυΐα. Ναι, ευθύς είναι, έξυπνος είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Λέγεται πως είναι εβραϊκής καταγωγής. Λοιπόν, επειδή χτυπάνε τώρα και οι καμπάνες, προφανώς θα βγει ο αυτοκράτορας, γι' αυτό βαράνε οι καμπάνες. Πίσω είναι ο αυτοκράτορας, ναι. Είναι πίσω, αλλά θα βγει ο νέος αυτοκράτορας σε λίγο. Θα δούμε ποιος σε λίγο. Μπορεί να είναι και αυτός που μίλαγα πριν. Μπορεί όμως να είναι και κάποιος άλλος. Θα δούμε ποιος είναι. Μήπως είναι ο Μαλταμπές. Όχι ο Φραγκεδάκης. Θα δούμε, μήπως. Ναι, αλλά όλα περνάνε από αυτόν όμως. Ναι, θα το ορίσει βέβαια ο Φράγκη, το λέμε και Φράγκη. Ναι. Αυτό ποιος θα είναι ο νέος αυτοκράτορας. Φράγκη Γκος του Hollywood. Ναι, ο Φράγκη Γκος του Hollywood, αλλά. Εντάξει, αλλά τώρα χτυπάνε οι καμπάνες. Άσε να δούμε τώρα σε λίγο, θα δούμε τώρα και μετά θα συνεχίσουμε. Εντάξει. Επίσης μου έχει πει μια φορά, ναι, ότι είσαι ο άξιος διάδοχος του. Εντάξει, ναι, και αυτό θα γίνει. Μια τελετή πάνω σε αυτό. Θα οργανωθεί μια τελετή. Δηλαδή έχεις πάρει από την πονηριά του εσύ. Ναι, ναι. Όχι τόσο ο Βούζας. Ναι, ναι. Θα οργανωθεί μια εκδήλωση πάνω σε αυτό, ίσως μια νέα στέψη. Εγώ και ο Βούζας θέλουμε χρόνια προς τα να φτάσουμε το Φραγκεδάκη, αλλά εσύ είσαι ο διάδοχος, ο άμεσος διάδοχος. Εντάξει, ναι, θα στεφτώ εγώ στη συνέχεια.
μετά θα γίνει μια. Πιστεύω, αναμένουμε μια στέψη. Θα δούμε τώρα. Πες ότι πέθανε ο Φραγκεντάκης. Ο σύλλογος τι θα γίνει, τι θα γίνουν οι τρελοί. Ποιος θα φωτίζει τους τρελούς. Δεν είναι ιερός ο Φραγκεντάκης, παιδί μου. Όλοι αυτοί άρρωστοι. Ο Φραγκεντάκης πιστεύω δεν πεθαίνει. Είναι αΐζος. Έχει πάρει επιστοποίηση αΐζο. Δεν πεθαίνει. Από το φίλο μας, το Τσακαλία. Ναι, έχει πάρει επιστοποίηση. Άρα εντάξει. Και επειδή βαράει το Μανδραγόρα, θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πάει Μανδραγόρα. Άρα εντάξει. Άρα οι τρελοί θα είναι ευχαριστημένοι. Θα τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τελεία και πάλι. Δεξιοί, αριστεροί, χρυσαυγίτες, Εβραίοι, φιλοεβραίοι, αντιεβραίοι, όλοι. Όλοι. Αυτό. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα βασιλεύει. Και θα πιστεύω θα ζήσει τουλάχιστον έναν αιώνα ακόμα. Ακόμη? Άρα εντάξει τώρα. Ακόμα έναν αιώνα. Όλοι τρελοί. Είδαμε πριν και έναν τρελό στην πλάκα. Θα το μαζέψει και αυτόν. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, άντε. Να μην πούμε τώρα περισσότερα, είπαμε αρκετά. Λοιπόν, έγινε. Άλλη φορά. Γεια σας. Συμφωνεί και ο αυτοκάτορ. Αυτά. Παλιότερα ο Φράγκη με είχε διορίσει πρόεδρο των Κούρδων. Τώρα αυτή τη στιγμή τίθεται θέμα διαδοχής. Okay. Είχαμε διορίσει νέο πρόεδρο, νέο διάδοχο του Σωματείου των Ελληνικολόγων. Ναι. Ή αλλιώς θα τα φτιάξουμε την Κατερίνα Στικούδη. Μάλιστα. Τώρα είναι απειλή. Αυτό είναι, ίσως είναι τύχη να γίνει, να συμβεί, αλλά πρέπει και εγώ κάτι να επιλέξω. Η πρόεδρος των Ελλήνων Οικολόγων. Τον τρελό δηλαδή, ναι. Ναι, ή... Θα τα φτιάξεις με αυτήν την κόμενα εδώ πέρα. Είναι, πώς το είναι, δίλημα. Είναι δίλημα, αλλά μπορεί να συνδυαστούν βέβαια και τα δύο. Αλλά πρέπει να έχω... Ναι. Δεν ξέρω αν είναι απειλή η ευχή στο να ή θα γίνω πρόεδρος ή διάδοχος του θρόνου στους Έλληνες οικολόγους. Τρελούς. Ή θα τα φτιάξω με την Στικούδη. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται ελεύθερος χρόνος. Ή το ένα ή το άλλο. Πρέπει να υπάρχει απεριόριστος ελεύθερος χρόνος για να αφιερωθεί σε ένα από τα δύο. Ή μπορεί να συνδυάσει βεβαίως και τα δύο. Αλλά για να συνδυάσει και τα δύο χρειάζεται. Χρειάζεται και λίγος μανδραγόρας. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να μαζέψουμε και μανδραγόρα για το σωματείο. Εκεί είναι άλλο θέμα. Βεβαίως. Και αυτά τα παίρνει, τα χρησιμοποιεί ο Φραγκεντάκης. Μήπως αυτά του δίνουν ακριβώς τη δύναμη για να γίνει το αρχηγός. Βέβαια. Οι ουσίες αυτές του να τον κάνουν αρχηγό. Βέβαια. Σίγουρα. Παίρνει πολύ δύναμη και γι' αυτό και επιστοποίηση αηζωίας. Μάλιστα.